Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε Χρήστανθε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο μοναδικός Έλληνας που έχει στο παλμαρέ του στη συλλογή του και κύπελο κυπελούχων και κύπελο κόρας αλλά και Ευρωλίγκα. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος. Τα έχει Πρώτος αρρώσει σε όλα. συμμετοχές στην ιστορία της Α1, δεύτερος στην ιστορία του πρωταθλήματος Basket League όταν άλλαξε έτσι δομή και όνομα. Ο λόγος για τον Νίκο Μπουντούρη. Καλησπέρα κύριε Μπουντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε, υγεία υπάρχει. Ψυχολογικά προσπαθούμε να είμαστε ok με αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Εντάξει, όσον αφορά τη δουλειά μας είναι λίγο δύσκολα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, δεν γίνεται αλλιώς. Θα φτάσουμε και σε αυτό, γιατί όντως νομίζω η γνώμη σας έχει βαρύτητα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο του μπάσκετ πέρα από την Α1 ή την Basket League. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σημερινή ημέρα που δεν ξέρω τι συναισθήματα σας προκαλεί κάθε φορά που φτάνει το ημερολόγιο να δείχνει 26 Μαρτίου. Σίγουρα υπάρχουν πολλές αναμνήσεις. Βέβαια εγώ ως άνθρωπος δεν είμαι άνθρωπος που μένω στο παρελθόν, είτε αυτό είναι θετικό είτε είναι με αρνητικό πρόσημο. Απλά χρησιμοποιώ τις εμπειρίες αυτές για να προχωρήσω στην επόμενη μέρα, στο μέλλον, να δημιουργήσω κλπ. Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και για μένα αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο πρώτος τίτλος έτσι, του ΠΑΟΚ, θα έλεγα, μετά το 84 που είχε πάρει το κύπελλο στο κομμάτι του μπάσκετ, εννοώ, στο μερίδιο του μπάσκετ, που νομίζω ότι ήταν η αρχή, το εφαλτήριο των επιτυχιών και για τα επόμενα χρόνια, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος κοντά στην ομάδα αυτή που λέγεται ΠΑΟΚ. Εντάξει, αγωνιστήκατε μετά τον ΠΑΟΚ και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, αλλά η θητεία σας στον ΠΑΟΚ για μια δεκαετία όπου ήσασταν παρόν σε όλα τα τρόπαια και σε όλες τις μεγάλες διακρίσεις, νομίζω ότι έχουν ξεχωριστή θέση στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι? Για ένα παιδί που ξεκίνησε από μικρή ηλικία και έφτασε να είναι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού και μάλιστα κομμάτι αναπόσπαστο της ομάδας, όπως ήσασταν εσείς. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα 19 χρόνια επαγγελματικό μπάσκετ, 9 χρόνια ήταν στο ΠΑΟΚ. Τότε και ποτέ δεν είχα δηλώσει όσο έπαιζα ότι όταν με ρωτήσαν τι ομάδα είμαι, απαντούσα ότι εγώ αγαπάω το μπάσκετ και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι σε όποια ομάδα και να βρίσκομαι. Και αυτό ήταν αλήθεια. Ποτέ δεν διεκδίκησα το τίτλο του ΠΑΟΚ, ειδικά όταν έπαιζα. Θεωρώ ότι όταν είναι ένας παίχτης, επειδή δεν κρίνεται μόνο από τον ίδιο σε ποια ομάδα θα παίζει, πρέπει να είναι και επιλογή της ομάδας, του προπονητή, του εκάστοτε προπονητή. Οπότε, αν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορεί να εκφράζει τα δικά σου συναισθήματα. Πολλοί παίχτες βέβαια το κάνουν γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια και θέλουν να κερδίσουν τον κόσμο της ομάδας στην οποία παίζουν. Αλλά μετά αυτό γυρνάει μπούμεραν, γιατί όταν πουλάς αγάπη, κάποια στιγμή θα εισπράξεις μίσος. Γιατί όλοι θα θυμηθούν τις στιγμές αυτές που είχες πει ότι είμαι ΠΑΟΚΣΗΣ ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Εγώ λοιπόν αγάπησα τον μπάσκετ. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκα και στον ΠΑΟΚ. Τώρα που τα βλέπω τα πράγματα έτσι από μακριά, η αλήθεια είναι ότι είσαι τα πιο τρυφερά, να το πω έτσι, χρόνια. Είσαι πολύ ωραίες στιγμές. Γνώρισα πολύ δυνατούς και σημαντικούς ανθρώπους και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και σε υπόλοιπες ομάδες, στο Μαρούσι και σε άλλες ομάδες που έπαιξα. Αλλά θεωρώ ότι η καρδιά μου είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει έτσι. Σκέφτομαι αυτά τα χρόνια με νοσταλγία και πολύ αγάπη. Οπότε τώρα πλέον μπορώ να δηλώσω ότι η αγάπη μου είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκείνο το βράδυ, κύριε Μπουντούρη, πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, τα οποία πέραν γρήγορα για όλους μας, φαντάζομαι και για εσάς, τι θυμάστε περισσότερο έντονα? Ήταν ένα παιχνίδι και υποσυδιακό, με πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ, κόντρα στη Σαραγώσα, με διακυμάνσεις. Τι θυμάστε περισσότερο έντονα? Ναι, ήταν μια, για μένα μια έτσι, περίοδο της ζωής μου που ήμουν σχετικά νέος, ήμουν πολύ νέος. Η αλήθεια είναι ότι είχα καταφέρει από νωρίς να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα σε κάποιο χρόνο συμμετοχή, να έχω χρόνο συμμετοχής, όπως είχα και στον τελικό. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν φυσικά η παρουσία του κόσμου, το γήπεδο ήταν γεμάτο από οξύδες.
Να σου πω ένα έτσι παραλυπόμενο, ότι όταν μπήκα στο γήπεδο, εμείς εκεί κάναμε προπόνηση, αν θυμάμαι, μία ή δύο μέρες πριν τον τελικό. Είχαμε πάει 2-3 μέρες πριν και κάναμε προπονήσεις στο γήπεδο που θα παίζαμε. Πρέπει να σας πω ότι όταν μπήκαμε, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, δεν αναγνώρισα το γήπεδο που κάναμε προπόνηση την προηγούμενη μέρα. Λέω σε άλλο γήπεδο μπήκα. Ήταν τόσο μεγάλη παρουσία του κόσμου, είχε πλημμυρίσει το γήπεδο αυτό και δεν μπορούσα να αναγνωρίσω το γήπεδο που είχαμε κάνει την προηγούμενη μέρα προπόνηση. Δηλαδή, γιατί κάναμε άδειες καρέκλες φυσικά στην προπόνηση. Εκείνη την ημέρα μπήκα μέσα και πραγματικά ήταν όλα πλημμυρισμένα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ήταν μια από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει σε σχέση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για τους νεότερους, να αναφέρουμε απλά ότι είχε περισσότερες από 5.000 φίλους στο ΠΑΟΚ στη Γενέβη. Δηλαδή, ουσιαστικά μετακόμισε το Palette Sport, έτσι δεν είναι? Ναι, να σας πω την αλήθεια, εγώ δηλαδή εκείνα τα χρόνια τα ζούσα σαν όνειρο. Προσπαθούσα να συγκρατήσω το μυαλό μου στη δουλειά που είχα να κάνω, στην καθημερινή προπόνηση, στους στόχους, στους αγωνιστικούς κλπ. Και τα υπόλοιπα βέβαια χρόνια, αλλά πραγματικά είχα κλείσει τον οριζοντά μου και, ώστε να συγκεντρωθώ σε αυτό που έπρεπε να κάνω ως μέλος της ομάδας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν άφηνες το βλέμμα σου, ας πούμε, να πάει στις κερκίδες, να δεις αυτή την αγάπη, αυτή την τρέλα που έχουν οι παοξίδες, δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να είσαι καλά στα μυαλά σου μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Γιατί όσο γνωστά η τρέλα του ΠΑΟΚ είναι μεταδοτική. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο πάντα το πρόσεχα, να μην με συνεπάρει αυτή η τρέλα της κερκίδας, αυτός ο δυναμισμός, αυτή η αγάπη, ας πούμε, που βλέπαμε. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν πράγματα πολύ εντυπωσιακά, πρωτόγνωρα για μένα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά, επειδή όπως είπατε κι εσείς, αλλά αρκετοί το ξέρουν, πήγα σε πολλές ομάδες και είδα πολλές καταστάσεις, πολλές κερκίδες, πολλά κύπελα Ευρώπης κλπ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρωτοστάτη σε αυτά που έχω δει. Ίσως ήταν και πιο ρομαντικά χρόνια εκείνα τις δεκαετίες του 90, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πριν μπει στη μάχη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Τη δεκαετία του 90, όπου κυριαρχούσε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Και τότε, ας πούμε, τα περισσότερα χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό είχαν να κάνουν με τον μπάσκετ, όχι με το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ότι στο ποδόσφαιρο δεν δίναν τόσο πολλά χρήματα. Τα συμβόλαια του μπάσκετ ήταν μεγαλύτερα. Δεν είχαν καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστό, σε αντίθεση με τα σημερινά. Αλλά να σας πω κάτι, πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε μια αντίστοιχη πορεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα, θεωρώ ότι θα χρειαζόντουσαν 2 χρόνια το πολύ για να ξαναζήσουμε τέτοια στιγμή. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έκανε, ας πούμε, μια πολύ καλή πορεία, ξέρω εγώ, ακόμα και στο Champions League που λέμε του μπάσκετ, δεν μιλάω για Ευρωλίγκα, είναι σίγουρο ότι αν ο ΠΑΟΚ και παίζει Final Four, ας πούμε, Ευρωλίγκα σε μια πόλη, θεωρώ ότι θα ήταν όχι 5.000, θα ήταν 20.000 ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Στη Γερμανία, ας πούμε, θα ήταν 20.000 κόσμος. Είμαι σίγουρος. Απλά το θέμα είναι ότι, και το τονίζω αυτό και πάντα όταν δίνω συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης το λέω, εξητάρω έτσι τη φαντασία του κάθε επενδυτή και το λέω και να με συγχωρέσουν οι ποδοσφαιρικοί και το ποδόσφαιρο είναι σεβαστό, αλλά η πορεία αυτή που μπορεί να κάνει τον μπάσκετ με λιγότερα χρήματα και να κουβαλήσει αυτούς 20.000 παοτζίδες σε μια ξένη χώρα, ακόμα σε λέω στη Γερμανία, όπου και να γίνει, στη Γαλλία, δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να κάνει αυτή την πορεία σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ενώ τον μπάσκετ. Ναι, ναι. Οπότε αν κάποιος επενδυτής θέλει να ζήσει τέτοιες στιγμές που εμείς τις θυμόμαστε και όλοι τις θυμόμαστε 30 χρόνια μετά, καλό είναι να έρθει στο μπάσκετ. Ποια ομάδα θυμάστε με μεγαλύτερη αγάπη? Γιατί πέρασαν πολλές ομάδες στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια σε top επίπεδο. Σε ποια χρονιά νομίζετε ότι η ομάδα ήταν το top, έφτασε στο peak? Ήταν η ομάδα του Final Four της Αθήνας, ήταν η ομάδα της Στεργέστης? Ήταν, θεωρώ ότι πολύ ελεγχόμενο μπάσκετ και είχαμε βρει τους ρόλους και ξέραμε τι κάναμε. Θεωρώ ότι θυμάμαι 3 χρονιές, να σας πω. Θυμάμαι μια χρονιά ήταν το 92, τώρα μιλάμε για προϊστορία και ας με συγχωρήσουν οι πιτσιρικάδες.
ήταν η χρονιά που πήραμε πρωτάθλημα Ελλάδος, το 92. Δεν ήταν η χρονιά που πήραμε Final Four. Εκεί θεωρώ είχαμε χάσει κάπου τα πατήματά μας, παρόλο που η ομάδα ήταν εντυπωσιακή. Θεωρώ ότι ήδη είχαν χαθεί ισορροπίες αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στην ομάδα. Επίσης, πολύ στρωμένη ομάδα και με ισορροπία μπασκετική ήταν η ομάδα που κατέκτησε το Courage το 94. Και με Walter Berry και Zoran Savic ως ξένους. Και επίσης θεωρώ ότι καλό μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο και μια ομάδα με πολλές προοπτικές που αν κρατιόταν θα ήταν πολύ δυνατή γιατί ήταν όλοι νέοι. Ήταν η πρώτη χρονιά του V-Surf στον ΠΑΟΚ με τον Κρέι, το Σχορεμένο, επίσης Σχορεμένο. Το Σάκλεφορτ ήταν βέβαια. Εκείνη η χρονιά που για τους παρουσίες ήταν που θυμούνται έτσι τα γεγονότα. Ήταν που έβαλε ο Πέτζα το τρίποντο μέσα στον Ολυμπιακό. Για εκείνη τη χρονιά μιλάω. Ναι, ναι. Αυτές οι τρεις χρονιές νομίζω μπασκετικά ήταν οι πιο κοντρουλαρισμένες που ξέραμε τι κάναμε και πραγματικά δεν πηγαίναμε στην τύχη, ξέραμε τι κάναμε και είχαμε αρχή, μέση και τέλος. Πριν πάμε στα τωρινά, θα ήθελες να μου πείτε, έχω την περιέργεια, ποιος ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε και ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος στα εκατοντάδες ντέρμπι που παίξατε, είτε με τον ΠΑΟ κόντρα στον Άρη, είτε με στον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ολυμπιακό ή το αντίστροφο. Δεν θα σας πω για συμπαίκτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ και από επιλογή, όχι από τύχη, πάντα επέλεγα να ανήκω σε καλές ομάδες. Έστω και αν δεν ήμουν βασικό γρανάζι αρχικά. Δηλαδή ήθελα να συμμετέχω. Δεν με ενδιαφέρανε τόσο πολύ όταν έκλεινα συμφωνίες όταν μπορούσα, γιατί τα πρώτα χρόνια δεν ήμουν ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Έκλεινα συμφωνίες με ομάδες, να αγωνιστώ σε ομάδες που είχαν πολύ καλό σύνολο, που είχαν στόχους και ας μην ήταν τα χρήματα πολύ πολλά σε σχέση με κάποιες άλλες. Οπότε πάντα διάλεγα προπονητή και συμπαίκτη. Οπότε είχα την τύχη να παίξω με πολύ καλούς παίχτες, πολύ σημαντικούς και στον ΠΑΟΚ και σε άλλες ομάδες. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα αδικήσω σίγουρα πάρα πολλούς. Από τους πιο δύσκολους αντιπάλους τώρα, εντάξει, έχω παίξει επίσης πάρα πολύ δυνατούς. Θεωρώ όμως ότι εκεί που ένιωσα εντελώς αδύναμος και δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δηλαδή δεν προλάβαινα καν να παίξω άμυνα, ήταν είχα παίξει δύο φορές με τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Συγχωρεμένο. Την πρώτη φορά θεωρώ ότι σε ένα φιλικό θυμάμαι είχα παίξει σχετικά καλά, είχα πάει σχετικά καλά απέναντί του. Τη δεύτερη φορά όμως που είχαμε παίξει σε ένα επίσης επίσημο φιλικό ήταν, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, λέω ένα χρόνο πριν νομίζω, πριν να σκοτωθεί στο δυστύχημα το αυτοκινηστικό, πραγματικά είχα νιώσει ότι δεν μπορούσα να τον, ούτε καν να τον προσεγγίσω. Ήταν η χρονιά που είχε γυρίσει. Είχε μια πετυχημένη χρονιά με τους Nets και είχε γυρίσει και η ταχύτητά του, η δύναμή του ήταν εξωπραγματική. Να πάμε λίγο στα τωρινά. Την προσπάθεια του φετινού ΠΑΟΚ πώς τη βλέπετε? Να πω την αλήθεια, τη βλέπω την τηλεόραση. Η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση, που προσπαθούν να τα βάλουν σε μια τάξη. Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη για τους ανθρώπους. Χαίρομαι όμως το να ακούω θετικά σχόλια. Εντάξει, τα υπόλοιπα στο αγωνιστικό κομμάτι. Πολλές φορές η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να φανώ λίγο δυσάρεστος, δεν μπορώ να ταυτιστώ πάντα με αυτούς που παίζουν. Το έχω εκφράσει όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για άλλες ελληνικές ομάδες. Θα ήθελα να βλέπω περισσότερους Έλληνες παίχτες που να έχουν προοπτική. Ταυτίζομαι, θεωρώ, με τους ανθρώπους που βλέπω στον πάγκο. Γιατί τους παρακολουθώ χρόνια και μπορώ να ταυτιστώ μαζί τους. Αλλά γενικά ένα παράπονο που έχω σχετικός είναι ότι θα ήθελα να βλέπω περισσότερους Έλληνες οι οποίοι να είναι σε μια ομάδα, να είναι τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Δεν λέω να είναι όπως παλιά, ας πούμε, 10. Αλλά με 2-3 χρόνια, ακόμα και ξένοι να είναι, αρκεί να είναι υψηλό επίπεδο, να μην παίζουν, ας πούμε, 5-6 ξένοι σε μια ομάδα, γιατί δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για τα παιδιά, για τα νέα παιδιά που μπορούμε να γνωρίσουμε.
Τώρα είναι κάποιος αξιόλογος ξένος, ο οποίος θα μείνει σε μια ομάδα 2-3 χρόνια και ταυτιστεί με την ομάδα, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι και θα πληρώνεται σωστά και καλά δηλαδή, και θα είναι αξιόλογος ώστε να μείνει σε αυτή την ομάδα, γιατί θα τον αγαπήσει και ο κόσμος και το περιβάλλον θα είναι οικείο για αυτόν, και θα βγάζει και αυτή την αγάπη που θα έχει ο ίδιος και για την ομάδα και για τον μπάσκετ σε ένα γνώριμο περιβάλλον για αυτόν. Νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία που βοηθάνε στο να πάει μια ομάδα καλύτερα. Και θα ήθελα να το δω πρώτα φυσικά στον ΠΑΟΚ και φυσικά σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Είναι μακρινή, πιστεύετε, η εποχή όπου πάλι οι ομάδες μας θα πρωταγωνιστούν, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός? Γιατί και τα τελευταία χρόνια πιο πολύ σε ρόλο κομπάρσου φαίνεται να είναι Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα παρά σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Και φυσικά οι ομάδες Θεσσαλονίκης απέχουν αρκετά από το να είναι ομάδες πρωταθλητισμού, όχι να παίρνουν απαραίτητα τίτλους, να τους διεκδικούν τουλάχιστον. Είναι μακριά αυτά τα χρόνια. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος και να βάλει αύριο λεφτά και σε ένα χρόνο με ένα σοβαρό προπονητή, δηλαδή να υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, ενώ προπονητικά δεν λέω ότι δεν υπάρχει τώρα στον ΠΑΟΚ, αλλά εννοώ με την έννοια να υπάρχει, να στηριχτεί ο προπονητής, αυτό εννοώ. Μπορεί άμεσα σε ένα ή δύο χρόνια να έχει αποτελέσματα και να χτυπάει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό επίσης όρις και μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκτός έδρας. Αυτό είναι το γρήγορο, το άμεσο, το οποίο μπορούμε να το δούμε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το προτιμούσα, που λέει ο λόγος. Το δεύτερο είναι, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, κρατώντας κάποιες ισορροπίες, κρατώντας τα προσχήματα, να επενδύσει σε κάποιους Έλληνες παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι 20 χρονών, 22, και σε μικρότερες ηλικίες, και στα επόμενα 2-3 χρόνια να φτιάξει ένα καλό ελληνικό κορμό που μαζί με 2, άντε 3 πολύ δυνατούς παίκτες ξένους να κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο δεν λέω ότι θα βγαίνει πρώτο στην Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά θα χτίζει βάσεις μιας πενταετίας για να παρουσιάσει κάτι πολύ δυνατό, που νομίζω ότι αυτό θα το χαίρονται περισσότερο και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Αρκεί να το εξηγήσεις, αρκεί να πεις το πλάνο σου, και από εκεί και πέρα να γίνονται τονωτικές ενέσεις οικονομικά, τα οποία θα βοηθήσουν μια ομάδα να πρωταγωνιστεί, όμως όχι σαν παιδί του Σωλήνα, να γεννήσει κάτι μέσα από τα σπλάχνα της. Οπότε εκεί θα κρατήσει και τον κόσμο, θα αγαπήσει και ο κόσμος τον μπάσκετ, αφού το εξηγήσεις, και θα είναι κοντά. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ σαν μοντέλο για τον ΠΑΟΚ. Όμως, αν μην ξεγελιόμαστε, καθαρά είναι θέμα οικονομικό. Μάλιστα. Την κατάσταση με τον κορονοϊό, κύριε Μπουντούρη, πώς τη βιώνετε? Γιατί δραστηριοποιήστε με μικρά παιδιά στο μπάσκετ. Είναι μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και οξύμορη, γιατί αρκετοί κλάδοι είναι ανοιχτοί, οι ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα είναι κλειστές και εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά δεν ξέρουν τι να κάνουν, νομίζω. Καταρχάς είμαστε 5 μήνες από Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δραστηριοποιούμε όπου μπορώ. Και έχω ενεργοποιήσει λίγο περισσότερο το Facebook με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, για να περάσω κάποιες απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέσο έχει τελικά αποτέλεσμα. Ακούγεται η φωνή. Έχω κάνει και μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Μαυρωτά, στα πλαίσια αυτής της διαμαρτυρίας. Και συζητάω καθημερινά με διάφορους ανθρώπους, στέλνω προτάσεις, κάνω προτάσεις. Όχι τώρα σε αυτή την καραντίνα, αλλά και την προηγούμενη. Πώς μπορεί να γίνει μια προπόνηση η οποία να είναι ακίνδυνη? Εννοείται ότι σε οποιαδήποτε ενέργεια κάνω και οτιδήποτε λέω, δεν ξεχνάω τους ανθρώπους που έχουν φύγει από κορονοϊό και τις οικογένειές τους, και στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στην απώλειά τους. Αλλά αυτό που επιμένω και λέω είναι ότι ίσως ο αθλητισμός είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν δημιουργείται πρόβλημα, γιατί υπάρχουν διάφορες, πάνω σε αυτές τις συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων που έχουν γίνει, υπάρχουν κάποια επιχειρήματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν καταρριφθεί, όπως ότι τα παιδιά αυτά που συμμετέχουν σε ακαδημίες, όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, το πρωί είναι 25 παιδιά μέσα σε μια τάξη ή στο διάλειμμα, γίνονται μίξεις αυτών των κοινωνικών συνόλων, των τάξεων δηλαδή, και το απόγευμα έχουμε λιγότερα παιδιά. Αρχικά θα μπορούσαμε να έχουμε σε ανοιχτά γήπεδα να πάνε να τρέξουν. Δεν λέμε να παίξουν μπάσκετ με την έννοια του μπάσκετ, της επαφής,
να τρίβεται ένας πάνω στον άλλο, να σπρώχνεται κλπ. Να υπάρχει διαδάθμιση. Να πάρω τους παίχτες μου, αν εγώ σε ένα τμήμα έχω 18 παιδιά, ας πούμε 16-18, να πάρω μισή ώρα τους μισούς, 45 λεπτά τους μισούς, να πάμε να τρέξουμε, να κάνουμε ασκήσεις ο ένας μακριά από τον άλλον, με πρωτόκολλα υγείας κλπ. Και τα άλλα 45 λεπτά τους άλλους μισούς. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τα παιδιά στην ψυχολογία τους. Θεωρώ, επειδή το κάναμε στην προηγούμενη καραντίνα, δεν έχει μεγάλους κινδύνους. Όσον αφορά για την κινητικότητα των παιδιών και των γονέων τους, έχω να πω ότι αυτά τα παιδιά, αν εξαιρέσουμε κάποιες ομάδες, είναι στη γειτονιά τους, οπότε δεν θα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και επίσης αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα παιδιά μετά από 7, 8 και 10 ώρες μπροστά σε ένα κομπιούτερ, γιατί έχουν τα μαθήματά τους και τα φροντιστήριά τους, είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα θα πάνε μία βόλτα. Αυτή η βόλτα αυτή τη στιγμή για αυτά τα παιδιά στην πλατεία ή στις σαλάνες που πάνε και πηδάνε μέσα στα σχολεία και παίζουν μπάσκετ ανεξέλεγκτα, αυτή λοιπόν η έξοδος θα μπορούσε να είναι οργανωμένη σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους, με συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένα κοινωνικά σύνολα και να μην υπάρχουν προσμίξεις. Εμένα τα παιδιά μου είναι έφηβοι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ελέγξω που πάνε βόλτα το απόγευμα. Τη μια μέρα θα συναντήσουν 10 φίλους τους, την άλλη μέρα συναντήσουν άλλους 3 διαφορετικούς, την μεθεπόμενη μέρα. Αν κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει αρχείο για το που έχουν πάει, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά κινούνται, το βλέπουμε δίπλα μας. Οι πλατείες είναι γεμάτες. Οπότε το να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, αλλά ας πάνε να πνιγούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Εγώ όχι μόνο ως προπονητής που μου λείπουν οι παίχτες μου, αλλά και ως επαγγελματίας προπονητής που έχω πρόβλημα, αν το έχει τόσο εγώ, αλλά οι συνεργάτες μου έχουν. Αλλά και ως γονιός έχω μεγάλη αγωνία. Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Δεν μπορώ να... ούτε να τους πιέσω να διαβάσουν δεν μπορώ και με καταλαβαίνουν οι γονείς που με ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Είναι 5 μήνες σε μια ανάρχη κατάσταση. Και όμως κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Και ασχολούμαστε, ας πούμε, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω, και να το πω λίγο έτσι μέσα σε αυτή την άσχημη κατάσταση, λίγο με χιούμορ, η αλήθεια είναι ότι νιώσα καλύτερα επειδή μπόρεσα να πάω να κουρευτώ, που ήταν μεγάλο ζήτημα για τη ζωή μου. Και εντάξει, νύχια δεν κάνω, αλλά το θέμα είναι ότι... Δηλαδή, εντάξει, ανοίξανε τα νυχάδικα και τα κομμωτήρια, είναι το α και το ω, ας πούμε. Γενικότερα είναι μεγάλη κουβέντα ο αθλητισμός στην Ελλάδα και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οι ομάδες της Α2, της Β' Εθνικής, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, έχουν παραμεληθεί σε βαθμό ίσως και εξοργιστικό. Ας ελπίσουμε σύντομα να δοθεί μια λύση. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού είμαστε πειθαρχημένοι. Και δύσκολα θα κάνουμε ακρότητες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες από επαγγελματίες προπονητές σε όλα τα αθλήματα που είτε ήταν το βασικό τους εισόδημα αυτό, είτε κάποιοι, ξέρω εγώ, το είχαν ως συμπλήρωμα του εισοδήματος. Και να σας πω και κάτι, αν είναι όχι τυχεροί, αν οι ομάδες τους ήταν οργανωμένες και είχαν προνοήσει, εμένα οι συνεργάτες μου ήταν ασφαλισμένοι και παίρνουν το επίδομά τους, τα 500 ευρώ κλπ. Αλλά όταν αυτοί είχαν μια λειτουργία η οποία τους έδινε 1000 ευρώ, ας πούμε, σε 5 μήνες υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Και δεν βγαίνουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι περήφανοι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια και ντρέπονται να κλάψουν ή να βγουν και να φωνάξουν και να ρουλιάξουν. Αλλά πιστέψτε μου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα όρια τους. Και κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς. Ούτε καν τα θεσμικά όργανα του μπάσκετ ή άλλων αθλημάτων. Οι προπονητές του μπάσκετ έχουν μάθει στα παιδιά να πειθαρχούν και να ακούνε. Δεν θέλουμε να δούμε αυτούς τους προπονητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε σε μια τηλεόραση ή σε μια πλατεία. Κι όμως βγήκανε στην πλατεία. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα αυτή τη στιγμή όμως. Πραγματικά τα χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε. Σας ευχαριστούμε. Και εμένα χαρά μου που με αφήσατε να εκφράσω όχι τόσο πολύ μέσω της επετείου για τη Γενέβη, να εκφράσουμε και τα τωρινά προβλήματα των ανθρώπων και αν μπορούμε να δώσουμε μία λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Πουτούρη. Να είστε καλά επίσης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.